Ελληνίδες, Έλληνες, συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την έναρξη του έπους της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Εορτάζει φέτος το έθνος των Ελλήνων και πανηγυρίζει τα 200 χρόνια από την ευλογημένη εκείνη ημέρα που η ελληνική λεβενκιά ανασήκωσε τη ρομφαία της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και με μια ρωμαλαία προσπάθεια, ύστερα από 4 αιώνες τυραννικής δουλείας, ύψωσε το γένος των Ελλήνων στην κορυφή της ιστορίας. Μαζί με τους όπου γης Έλληνες συνεορτάζει και ο κυπριακός ελληνισμός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, ύπαρξη και προέκταση του Εθνικού Συνόλου. Γι' αυτό και η Ιερά Μονή Κύκου, με τις ευλογίες της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, συμμεριζόμενη στην έκφραση, την έκφραση της πανελλήνιας χαράς και εθνικής υπερηφάνειας για τη 200η επέτειο της μοναδικής και ανυπέρβλητης εκείνης εποποιίας του 21, διοργανώνει απόψε εδώ, στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχάγγελος και σε συνεργασία με τον μουσικοσυνθέτη Λάρκο Λάρκου και τη συμμετοχή πλειάδας μουσικών, ηθοποιών και οργανοπαιχτών, την μουσικοθεατρική παράσταση 1821 εν Κύπρο, το τραγούδι του Τσιπριανού και η Γκουλσαπά με τα εμβληματικά ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη, η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκοσία Κύπρου και η Χιώτισσα Ελεμεσό κατά το 1821. Μελοποιημένα και δραματοποιημένα ως μουσικοθεατρικά δρόμενα από τον κύριο Λάρκο Λάρκο. Εκ προημίου απονέμουμε τα εύσημα σε όλους τους συντελεστές της απόψινής μουσικοθεατρικής πανδεσίας και επιδαψιλεύουμε σε όλους τις αρχιερατικές μας ευλογίες. Μετά την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 1453 και την πτώση της βασιλεύουσας, ο κόσμος όλος είχε πιστέψει πως εξαφανίστηκε για πάντα το έθνος των Ελλήνων. 400 χρόνια δουλείας, στερήσεων, απογνώσεων, διωγμών και τυραννίας ήταν αρκετά για να σημάνουν το τέρμα κάθε εθνικής ζωής. Η Ελλάδα κατά το 1821 ήταν εξαφανισμένη από το χάρτη. Σημειώνεται απλώς σαν μια μικρή επαρχία της απέραντης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα ελογίζεται ως νεκρή, ενταφιασμένη για 400 ολόκληρα χρόνια μέσα στο μνήμα. Είναι χαρακτηριστικό το επεισόδιο που έγινε μεταξύ του Μισέλληνα Αυστριακού Καγκελάριου Μέτερνιχ και του Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργού τότε εξωτερικών της Ρωσίας, κατά τη συνεδρίαση του περιβόητου εκείνου συνεδρίου του 1814 που συνήλθε για τον διακανονισμό των ευρωπαϊκών προβλημάτων στην Βιέννη, μέσα στην γενική εχθρότητα των μεγάλων δυνάμεων, εμποτισμένων από το αρνητικό πνεύμα και τις αρχές της συμμαχίας. Ο Καποδίστριας, με το χάρισμα του λόγου που τον διέκρινε, τόλμησε να υπενθυμίσει τα δίκαια των Ελλήνων. Όταν όμως έθεσε το ελληνικό ζήτημα, αγενός και με αυθάδεια τον διέκοψε απότομα ο Μέτερνιχ, λέγοντας τα εξής αειδιαστικά: «Δεν υπάρχουν, κύριε Έλληνες, υπάρχουν χριστιανοί υπήκοοι της αυτού μεγαλειότητος του Σουλτάνου». Το ότι όμως η Ελλάδα ελογίζεται ως νεκρή, δεν το έλεγαν μόνο οι εχθροί, αλλά το διαπίστωναν και οι φίλοι της. Ακόμα και ο μέγας φιλέλληνας ποιητής Λόρδος Βύρον, ο οποίος είχε επισκεφτεί την Ελλάδα πριν την Επανάσταση, στο ποίημά του «Γιαούρης» 1813 έλεγε τα εξής: «Τι ούτων κάλλος, το σαύτην γλυκύτητα να αποκαλύπτει μην,
το επί νεκρού ρυπτόμενον πρώτον και τελευταίον βλέμμα. Θέαμα νεκρού παρουσίαζε η Ελλάδα στα μάτια του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος απογοητευμένος και βαθύτατα θλιμμένος δεν πίστευε στην Ανάσταση του ελληνικού έθνους. Αλλά το θαύμα έγινε, η αυγή ήλθε, η φωνή της ελευθερίας ακούστηκε, ακούστηκε από την μονή της Αγίας Λαύρας, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του κοσμοστορικού αυτού γεγονότος, κατά το οποίο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ευαγγελίζεται τη σάρκωση του Θεού Λόγου και τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας, ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ευαγγελίζεται από την Αγία Λαύρα την Ανάσταση του γένους των Ελλήνων και η φωνή του ως αστραπή αγγέλου εξ ουρανού ηλεκτρίζει το έθνος όλο και διασύει τα θεμέλια της Οθωμανικής τυραννίας. Το σάλπισμα αυτό της ελευθερίας βρήκε τους Έλληνες συσπηρωμένους για την ανατίναξη του Οθωμανικού ζυγού. Ενώθησαν ρούχοντες και καπιτανέοι, εξέχουσες προσωπικότητες της διασποράς και ιερωμένοι, με την απόφαση να αποκτήσει το έθνος την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία, όπως τονιζόταν στην διακήρυξη της πρώτης Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822. Έχοντες οι Έλληνες υπέρ τους, πρώτον, την παραχώρηση πολλών οικονομικών και πολιτισμικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων προς τους υπόδουλους χριστιανούς με βάση τη συνθήκη της Κουτσούκ Καϊναρτζή, που υποχρεώθηκε να υπογράψει υψηλή πύλη μετά τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1774. Δεύτερον, τη διάδοση των φιλελευθέρων ιδεών του πνευματικού κινήματος του διαφωτισμού. Τρίτον, την πνευματική και οικονομική ανάδειξη μιας ελληνικής διασποράς στις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Και τέταρτον, την άρτια οργανωτική προετοιμασία από την Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας από τους τρεις Έλληνες εμπόρους Σκουφά, Τσακάλοφ και Ξάνθο και η οποία συνέτεινε μεταξύ πολλών άλλων και στη μεταστροφή του εχθρικού κλίματος στην Ευρώπη λόγω της Ιεράς Συμμαχίας του Μισελούνα Καγκελάριου της Αυστρίας Μέτερνιχ και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού φιλελληνικού ρεύματος στη γυραιά Ήπειρο. Όλα αυτά διαμόρφωσαν καταστάσεις ευνοϊκές για τους Έλληνες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Σύσσωμα το υπόδουλο γένος, πειθαρχώντας στις προγονικές επιταγές, απέρριψε κάθε μέτρημα της λογικής και σήκωσε περήφανα το κεφάλι, ζητώντας με δύναμη και λεβενγιά τη θεόσδοτη ελευθερία του. Ολόκληρη η Ελλάδα, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και από το Σούλι μέχρι το Χίο, ξεσηκώνεται, παίρνει στο χέρι το καριοφύλι και με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» ρίχνεται στον αγώνα προς αποτίναξη του ζυγού της δουλείας, προς ανάκτηση της ελευθερίας και προς αναστήλωση της εθνικής αξιοπρέπειας. Οι υπόδουλοι ραγιάδες άκουσαν την μελωδία των προγόνων τους και πίστεψαν στις δικές τους δυνατότητες και στις αετοφολιές των ελληνικών βουνών. Γίνονται αετοί της δόξας και ποτίζουν με το ζεστό σαν λάβα αίμα τους την ελληνική δάφνη. Κάθε βουνό και ρεματιά είναι και ένα λιμέρι. Η Τριπολιτσά, το Βαλτέτσι, η Αλαμάνα, τα Δερβενάκια, το Μεσολόγγι γίνονται τύμβοι Αθανασίας, φέροντας στη μνήμη μας παλαιές δόξες Μάραθωνο Μάχων και Σαλάμινο Μονάχων. Ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής, κάτω από τον βαρύ ζυγό των Τούρκων, οι απόγονοι του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή, του Μιλτιάδη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου και του Ηρακλείου, δεν ήταν δυνατόν να μείνουν για πάντα υπόδουλοι.
Η Εκκλησία κατά την μεγάλη εκείνη νύχτα του έθνους μέσα στο κρυφό σχολείο ζωντάνευε στη μνήμη του Ραγιά την ένδοξη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου. Σε καμιά στιγμή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας δεν έπαψαν οι Έλληνες να πιστεύουν ότι ήσαν συνεχιστές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του κλαίους της αρχαίας Ελλάδας. Ο Έλληνας Ραγιάς διατήρησε την ιστορική του συνείδηση, γι' αυτό και φούντωνε μέσα του ο πόθος της ελευθερίας. Ανυπολόγιστες είναι πράγματι οι υπηρεσίες τις οποίες πρόσφερε η Ορθόδοξη Εκκλησία στο ελληνικό έθνος κατά τους μακρούς αιώνες της τουρκοκρατίας. Η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια, η διαφύλαξη των πνευματικών θησαυρών της κλασικής αρχαιότητας και η καλλιέργεια του ηρωικού φρονήματος ήταν η κυριότερη τομής της δράσεώς της. Αλλά και η ίδια Εκκλησία χαιρέτησε με ενθουσιασμό και συνέστηση ευθύνης την προετοιμασία, την έναρξη και το τέλος της Επαναστάσεως. Χιλιάδες ιερείς και μοναχοί, εκατοντάδες επίσκοποι και 8 οικουμενικοί πατριάρχες εβασανίστηκαν, εσφάγισαν, απαγχωνίστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, εισάπησαν με τις βαριές αλυσίδες στα σκοτεινά μουντρούμια των φυλακών. Γενικά, η Εκκλησία στάθηκε πλάι στο έθνος, άγρυπνη, μαχητική, ατελάντευτη, πρόθυμη σε προσφορές και θυσίες. Γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτριος Μπαλάνος. Η Εκκλησία, ούμονον κατά τους χρόνους της δουλείας, προσέφερε ανεκτιμήτους υπηρεσίας εις το υπεραπελευθερώσεως αγωνιζόμενον έθνος, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821 επρωτοστάτησε προς απόσυση του τυραννικού ζυγού, συμβάλλουσα διόλων της των δυνάμεων εις επιτυχία των ιερών προσπαθειών του γένους. Αλλά και ο διαπρεπέστατος διδάσκαλος του γένους, Αδαμάντιος Κοραής, έγραφε ότι εις την Εκκλησία ως κοινήν μητέρα είναι το γένος προσκολλημένο. Ο ιστορικός επίσης Κωνσταντίνης Παπαρηγόπουλος δέχεται ότι το ελληνικό έθνος με την βοήθεια της Εκκλησίας ούμονον πρωταγωνίστησε εν μέσω αιώνων αλλά και ανεκαινίστη εν της νεωτερής χρόνης. Τέλος, ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης σημειώνει το ενεργότατον μέρος εις τον υπέρ της ελευθερίας του γένους αγώνα έλαβε η Εκκλησία. Με ένα λόγο, κατά την ωραιότατη έκφραση του Μητροπολίτη Χίου Διονυσίου, η Εκκλησία κατά τη διάρκεια των 400 χρόνων της σκλαβιάς έκαμε την πίστη πατρίδα και την πατρίδα πίστη και ο αγώνας της έγινε υπερπίστεως και πατρίδος. Με την Εκκλησία προμαχούσα, το ελληνικό έθνος έθραψε τελικά τις αλυσίδες του και η απελευθέρωση της πατρίδας από τον μακραίο ναζικό ζυγό φρικτής δουλείας επιτεύχθηκε. Η νίκη των μεγάλων δυνάμεων στην ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827 σηματοδότησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους ως κυρίαρχου και ανεξάρτητου. Ένα κράτος που εξακολουθεί παρά τους αδελφοκτόνους διχασμούς και τα ολέθρια λάθη μας να υπάρχει μέχρι σήμερα ως συντεταγμένη πολιτεία και με την γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει υπερήφανα πάνω στον βράχο της Ακροπόλεως. Στο κίνημα λοιπόν του μοντέρνου αθεϊσμού της εποχής μας, το οποίο διαστρέφει τα γεγονότα και επιχειρεί να σβήσει τον ιστορικό ρόλο της Εκκλησίας και να αμφισβητήσει την ελληνορθόδοξη ταυτότητα του λαού μας, εμείς αντιτάσσουμε την αδιαμφισβήτητη αλήθεια πως αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, σήμερα δεν θα ήμασταν ούτε ελεύθεροι, ούτε Έλληνες, ούτε χριστιανοί. Ο ελληνισμός της Κύπρου, σε εκδήλωση της ακατάλητης εθνικής συνείδησης, ταυτότητας και αλληλεγγύης, θεώρησε ως ύψιστο εθνικό χρέος να συμπαραταχθεί ενεργά στον αγώνα της εθνικής παλιγενεσίας.
Ήδη και πριν την έναρξη του αγώνα, κατά το στάδιο της προετοιμασίας του υπόδουλου ελληνισμού προς αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, δεν άφησε ασυγκίνητη την Κύπρο. Ο ίδιος ο Εθνάρχης των Κυπρίων, Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, οι τρεις Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθος Κιδίου Μελέτιος και Κυρινίας Λαυρέντιος και άλλοι επιφανείς κληρικοί και προύχοντες της νήσου μοιήθηκαν στην φιλική εταιρεία. Λόγω όμως της γυθνίασης της Κύπρου με τη Μικρασία, τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτον, που υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί και μεγάλοι αριθμοί τουρκικών στρατευμάτων, με άμεση την εδώ μεταφορά τους και εύκολη την αιματηρή καταστολή κάθε απόπειρα εξεγέρσεως, συμφωνήθηκε με τους επιτηλείς της φιλικής εταιρείας η συμμετοχή της Κύπρου να περιοριστεί σε μεγάλη οικονομική βοήθεια. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1920, ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, στέλνει στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό το συνθηματικό μήνυμα ότι η έναρξη του σχολείου της Πελοποννήσου εγγίζει, διαβιβάζοντας την παράκληση, όπως ο Κύπριος προκαθήμενος, εν βάση όσων της μακαριότητός του, τας συνεισφοράς, όσων και των λοιπόν αυτού ομογενών, είτε χρηματικάς, είτε είναι ζωοτροφίας, προς τον εν παλαιά πάτρα της Πελοποννήσου, κύριον Ιωάννην Παπαδιαμαντόπουλο. Μπορεί βέβαια η Κύπρος να μην είχε καθολική συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω της μεγάλης αποστάσεως από την κυρίως Ελλάδα. Η αγάπη όμως και η συνείδηση του αδελφικού χρέους εκμυδένισε τις αποστάσεις και εκατοντάδες Κύπροι προσέτρεξαν στη σκλαβωμένη πατρίδα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δίνοντας και τη ζωή τους ακόμα. Ως φυσική εκδήλωση υψίστου εθνικού χρέους και ως εστικτόδης εκδήλωση εθνικής συνειδήσεως και προαιώνιων ακατάλυτων δεσμών αίματος, εκατοντάδες Κύπροι προσέτρεξαν στα πεδία των μαχών, όπου πολέμησαν, διακρίθηκαν και απέσπασαν άριστα σχόλια από τους ηγέτες της Επαναστάσεως, όπως τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Πεντρόπη Μαυρομιχάλη, Νικηταρά, Καραϊσκάκη, Μακρυγιάννη, Κανάρη και άλλους. Αναφορές για συμμετοχή και δράση Κυπρίων σε πολεμικές επιχειρήσεις υπάρχουν και στα απομνημονεύματα οπλαρχηγών του αγώνα. Η Κύπρος, λοιπόν, δεν περιορίστηκε μόνο στην υλική ενίσχυση του αγώνα, αλλά και στην έμπραχτη ενόπλη συμπαράσταση με τη συμμετοχή εκατοντάδων Κυπρίων αγωνιστών στην εποπία εκείνη του 21. Αδιάψευτος μάρτυρας για τη μαζική συμμετοχή Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση είναι και σημαία που χρησιμοποιήθηκε πιθανώς από λόχο Κυπρίων εθελοντών που πολέμησαν τότε στον Μητροπολιτικό χώρο και η οποία σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο Αθηνών. Η σημαία αυτή είναι λευκού χρώματος, με γαλάζιο σταυρό στο μέσο και με την ανορθόγραφη επιγραφή στην πάνω αριστερή γωνία «Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου». Αντίγραφα της σημαίας αυτής κυματίζουν το χρόνο στους ιστούς των εκκλησιών και των ιερών μονών της νήσου μας. Το γεγονός όμως της αποστολής από την Κύπρο στην επαναστατημένη Ελλάδα εφοδίων και χρημάτων, όπως προνοούσε η Εθνική Συνεννόηση μεταξύ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και αξιωματούχων της φιλικής εταιρείας, δεν διέλαθε της προσοχής των Τούρκων κατακτητών, με αφορμή δε και κάποιων επαναστατικών φυλαδίων που έφερε και διένυμε στη Λάρνακα. Ομοιημένος στη φιλική εταιρεία, ανεψιότεκλος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ο Τούρκος διοικητής της Κύπρου, ο αιμοδιψής Κουτσούκ Μεχμέτ, υπέβαλε στην υψηλή πίνη κατάλογο με μεγάλο αριθμό προκρήτων της νήσου, τους οποίους ζητούσε να εκτελέσει για να προλάβει, όπως ισχυρίζεται, τυχόν επαναστατική ενέργεια. Εκείνο λοιπόν το επαναστατικό ξεσήκωμα του ελληνισμού ακριβά έμελε να το πληρώσει και η Κύπρος. Η εκδίκηση των Τούρκων στην νήσο μας,
υπήρξε βίαιη και τα φρικτά γεγονότα των ημερών εκείνων σημάδεψαν ανεξίτηλα την κυπριακή ιστορία. Κατά τον εθνικό μας παιδί Βασίλη Μιχαλίδη, ανταναρτσέψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν και αρκίνησαν εις την Τουρτσάν να κρύφωσι νευκιάζει και που τες τέσσερις μερκές τα νέφιε κουβαλούσαν ώστι να κάνουν των τζερών να αρτσεύκει να στιβάζει ίσες γιανήχαν ούλοι τους και Κύπρου το κρυφόν της μες τους ανέμους τους κρυφούς ίσεν το μερτικόν της και αντανεφάνει η στραπή εις του μοριά τα μέρη και ξάπλωσεν και ακούστηκεν παντού η πουμπουρκά της και ούλα ξυλαμπρατσίσασιν και θάλασσα και ξέρει ίσεν γιανήχαν ούλοι τους και Κύπρου τα κακά της. Ο βδελιρός της Κύπρου διοικητής Κουτσούχ Μακμέτ με τη συγκατάθεση του Σουλτάνου οργανώνει την εξόντωση μεγάλου αριθμού προκρήτων της νήσου κληρικών και λαϊκών την 9η Ιουλίου 1821 στην πλατεία Σεραγίου στη Λευκοσία. Απαχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ενώ οι Μητροπολίτες Πάφου, Χρήστατος, Κητίου Μελέτιος και ο Κυρινίας Λαβρέντιος μαζί με τους Ηγουμένους των Μονών αποκεφαλίζονται και στη συνέχεια ακολουθεί άγρια σφαγή σύνολων 486 προκρήτων της νήσου κληρικών και λαϊκών με την ταυτόχρονη δίμευση των περιουσιών τους. Μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα της 9ης Ιουλίου χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και ο πληθυσμός μειώθηκε τρομακτικά στα χρόνια που ακολούθησαν. Στο ποίημά του η 9η Ιουλίου του 1821 που έχει περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνισμού της Κύπρου, ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαλίδης έχει αποθανατήσει την τουρκική θηριωδία και ιδιαίτερα την γενναία στάση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ο οποίος αρνήθηκε να σπεύσει να κρυφτεί ή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του προσφέρθηκαν για να εγκαταλείψει τη Λευκοσία και να σωθεί. Αντίθετα, στις καλοπροαίρετες προτροπές ενός καλοβιζασμένου Τούρκου προύχοντα του Κιόρογλου να τον βοηθήσει να φύγει για να σωθεί, ο Κυπριανός απαντά με λόγια που συγκλονίζουν μέχρι σήμερα. «Δεν θέλω, Κιόρογλου, εγώ να φύγω από την χώρα, γιατί αν φύγω το κακόν ένα γεννή περί του. Θέλω να μείνω, Κιόρογλου, κι ας πάνε να με σκοτώσουν. Ας με σκοτώσουν είναι μεν κι άλλοι να γλιτώσουν. Δεν φεύγω, Κιόρογλου, γιατί αν φύγω ο φευκός μου ένα γεννή θανατικόν εις του Ρωμιούς του τόπου. Να βάλω τη σιρτοθυλιάν εις το λαιμόν του κόσμου παρά το γέμαν τους πολλούς εν κάλλιον του Επισκόπου». Η απάντηση αυτή αποτυπώνει την αυτοθυσία και τον ηρωισμό του Κυπριανού σε όλο του το μεγαλείο. Είναι μια απάντηση που μαρτυρεί τη συνειδητή απόφαση ενός εκκλησιαστικού ηγέτη να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στο βωμό της πίστεως και της πατρίδας. Μια απάντηση που μαρτυρεί βαθιά συνέστηση ευθύνης απέναντι στο ποιμνιό του, αλλά και κατά τη διάρκεια της σύλληψης και ανάκρισής του, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, μετά από έντονη συζήτηση που έχει με τον Κουτσούχ Μακμέτ, ο οποίος κατηγορεί τον Κυπριανό και τους άλλους εκκλησιαστικούς ηγέτες για προσπάθεια υποκίνησης επαναστάσεως στην Κύπρο και δηλώνει ανερυθρίαστα την πρόθεσή του να εξαφανίσει τους Ρωμιούς, όχι μόνο από την νήσο, αλλά και από τον κόσμο όλων, ο υπερήφανος ερθάρχης των Κυπρίων απαντά με τα παρακάτω λόγια που είναι χαραγμένα στην καρδιά και στη συνείδηση όχι μόνο των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού γένους. Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας, γιατί σέπει την που θάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας ούλους κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάκι.
Κάμε τον κόσμο μασελιών και τους Ρωμινιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλαντρον όντα σκοπή καβάτσιν, τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Τον ίν αντανατρώ την γην, τρώει τη γη θα αρκέται. Μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται. Ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός με τα αθάνατα αυτά λόγια γίνεται ο εκφραστής της μαχητικής και αδούλωτης συνείδησης ολόκληρου του υπόδουλου ελληνισμού. Όπως λέχθηκε και πολύ σωστά η θυσία της 9ης Ιουλίου 1821 είναι απόδειξη της κυπριακής συμμετοχής στην πανελλήνια εξέγερση αλλά και ως νόμο τελειακής ανάγκης για την απόκτηση της ελευθερίας. Δεν είναι καθόλου τυχαία που ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, τόνιζε το 1827 σε εκπρόσωπο του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι τα όρια του υποίδρυση ελληνικού κράτους καθορίζονται υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των κηδονιών της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογγίου, αλλά και τον Οκτώβριο του 1828 σε υπόμνημά τους στους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων που συνεδρίαζαν στον Πόρο. Πρόσθεται πως η ιστορία και τα αρχαιολογικά μνημεία μαρτυρούν ότι η Ρόδος, η Κύπρος και τόση άλλη ακόμη νήσι είναι της Ελλάδος διαμελίσματα. Η θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των τριών Μητροπολιτών, όπως και των άλλων αξιωματούχων κληρικών και προκρήτων της Κύπρου, έχει τεράστια σημασία, γιατί μπορούσαν, αν ήθελαν, να σώσουν τη ζωή τους, ασπαζόμενοι το Ισλάμ, όπως έπραξαν δυστυχώς 36 από τους συλληφθέντες, οι οποίοι για να σώσουν τη ζωή τους εξωμότησαν, αρνήθηκαν δηλαδή τη χριστιανική τους πίστη και ασπάστηκαν το Ισλάμ. Αν όμως ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έπρατε το ίδιο με τους 36 εξωμότες και ασπαζόταν το Ισλάμ για να σώσει τη ζωή του, τότε είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα έπρατε και ένα μεγάλο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού της νήσου. Είναι χαρακτηριστικό το τραγικό παράδειγμα των χριστιανών της περιοχής του Οφ στον Πόντο, οι οποίοι τον 16ο αιώνα εξισλαμίστησαν μαζικά, ακολουθώντας τον επίσκοπο του Αλέξανδρον, ο οποίος είχε ανασπασεί το Ισλάμ. Η θυσία του Κυπριανού και των συναυτών μαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821 υψώθηκε ως ανάχωμα στον εξισλαμισμό. Με την ομολογία της χριστιανικής τους πίστη και τον θάνατο τους ανέκοψαν το κύμα του εξισλαμισμού που είχε πάρει τη μορφή χιονοστιβάδος κατά την εποχή εκείνη. Είναι βέβαιο ότι το μαρτύριο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ήταν το αποτέλεσμα της άρνησης του να εξωμώσει, και τούτο κατά τις μαρτυρίες μάλιστα δύο ξένων περιηγητών που επισκέφθησαν την Κύπρο την εποχή εκείνη και είχαν σε διαφορετικές επισκέψεις συναντήσει τον ίδιο τον Κυπριανό λίγο πριν από το μαρτύριο του. Αυτή είναι η εξής. Ο Τζόζεφ Γουόλφ, Γερμανοεβραίος Προτεστάντης Ιεραπόστολος, και ο άλλος είναι ο Τζον Κέρλ, Άγγλος περιηγητής. Εύχομαι πραγματικά η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου μιμουμένη το παράδειγμα της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία από αιώνας προχώρησε στην αγιοκατάταξη του Ιερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, να μελετήσει επιτέλους σοβαρά και το θέμα της αγιοκατάταξης του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των συμμαρτυρισάντων με αυτόν κληρικών και λαϊκών. Ελληνίδες, Έλληνες, τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας τους οι λαοί τις υψώνουν σε σύμβολα. Δεν τις περιβάλλουν όμως μόνο με την αλουργίδα του συμβόλου, αλλά και τις οπλίζουν με τον ασίγαστο δυναμισμό κάποιων διδαγμάτων διαχρονικών. Και το πρώτο δίδαγμα της Εθνεργασίας του 1821 και της μαρτυρικής θυσίας της 9ης Ιουλίου του ίδιου έτους είναι το δίδαγμα της ενότητας και της ομοψυχίας. Την ώρα που κινδυνεύει το έθνος, καμιά από τις ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές διαφορές δεν πρέπει να αντιπαρατίθεται στην ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα και η ομοψυχία.
Όσες φορές το έθνος δεν υποτάχθηκε σε αυτόν τον κανόνα, βαρύτατο πλήρωσε το τίμιο. Εμείς εδώ στην Κύπρο το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, γιατί με τις δικές μας καταστροφικές διχόνοιες και τις άφρος ενέργειες της Αθηναϊκής Χούντας ανοίξαμε το 1974 τις κερκόπορτες για τους βαρβάρους και χύμιξαν σαν λύκοι και μας ρήμαξαν. Βεβήλωσαν τα ιερά και τα οσιά μας. Ποτίστηκε η γη μας με αίμα ελληνικό και μαυροφόρεσε η νήσος του Αποστόλου Βαρνάβα και γέμισε από σταυρούς και πόνο πολύ. Αλλά μήπως και ο μεγαλειώδης εκείνος αγώνας του 21 δεν κινδύνευσε να καταποντιστεί και η Ελλάδα να πέσει στην άβυσσο του εξαφανισμού εξαιτίας της διχόνοιας και του εμφύλου σπαραγμού μεταξύ των ηγετών του αγώνα? Η Επανάσταση βρισκόταν ήδη στον 4ο αιώνα της και τα σύννεφα του εμφύλου σπαραγμού μεταξύ των αγωνιστών είχαν σκεπάσει τον απελευθερωμένο ουρανό της Ελλάδας. Η πολιτική κρίση είχε οξυνθεί τόσο πολύ που πήρε τη μορφή ένοπλης αναμέτρησης, ενώ οι ηγέτες της αλληνοσκοτώνονταν. Ο Ιμπραήμ εισέβαλε με τα αιγυπτιακά στρατεύματά του στην Πελοπόννησο και ο τουρκικός στρατός κατέστρεφε την Κάσο και τα Ψαρά. Είναι αυτοί οι εμφύλοι σπαραγμοί που αργότερα οδήγησαν στη δολοφονία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού, του Ιωάννου Καποδίστρια, μια επέσχυντη πράξη που εξώθησε ένα από τους επιφανέστερους και θερμότερους φιλέλληνες των παγκοσμίου αναστήματος, γερμανό ποιητή, δραματουργό και φυσιοδήφη Γιώχαν Γκέτε, να δηλώσει συντετριμμένος: «Από σήμερα πάβω να είμαι φιλέλληνας». Σήμερα δυστυχώς ο παλαιλλήνιος εορτασμός για τη 200η επέτειο της εποποιίας του 1821 επισκιάζεται από το συνεχιζόμενο κυπριακό δράμα που παίζεται σε ένα αμετάβλητο μέχρι τώρα 47χρονο σκηνικό αδιαλλαξίας και κινησμού, με μια Τουρκία άπλιστη, υπερφύαλη και αδιάλλακτη, η οποία όχι μόνο να μην συμβάλλει σε μια δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος, αλλά ανεδώς να απαιτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη δημιουργία δύο κρατών κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία δια του στόματος υπερφύαλου δικτάτορα, ως αλέκτορος ανερχομένου επιδόματος, απευθύνει τελεσίγραφα και απειλεί Ελλάδα και Κύπρο πως σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς μας προς τις ελίσεις της θα θράψει δια της βίας την αντίσταση του ελληνισμού. Η γεωπολιτική θέση Ελλάδας και Κύπρου, η νέα τάξη πραγμάτων, η σημερινή διεθνή συγκυρία με τις ασύμμετρες εξωτερικές απειλές που δεχόμαστε καθημερινά λόγω του οξύτατου μεταναστευτικού προβλήματος, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των γεννήσεων και εδώ και στην Ελλάδα, αλλά και την επεκτατική πολιτική και την άφρονα γεωπολιτική που εφαρμόζει η Τουρκία, καθιστούν εθνική επιταγή την ομόνοια, τη συναντήληψη και τη συστράτευση όλων των όπου ίσιν Ελλήνων και όλων των δυνάμεων του έθνους, οικονομικών, πολιτικών και πνευματικών, με στόχο την ενίσχυση του έθνους μας στους κέρυους τομείς της παιδείας, της άμυνας και της οικονομίας. Στο θέμα της άμυνας, εφάνιες χάτος, ακτίνα φωτός, να διασχίζει τα πυκνά νέφη της απεσιοδοξίας με την πρόσφατη γαλλοελληνική αμυντική συμφωνία και την αγορά από την Ελλάδα των τριών σύγχρονων φρεγάτων που σε συνδυασμό με την ήδη προαγγελθήσαν αγορά των 24 πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ, το υπέρ της Τουρκίας στρατιωτικό ανισοζύγιο τίνει να εξισορροπηθεί ευτυχώς. Αλλά το έπος του 21 και το μαρτύρο της 9ης Ιουλίου μας διδάσκουν και μας προβάλλουν και το παράδειγμα του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Οι ήρωες του 21 και οι μάρτυρες της 9ης Ιουλίου δίδαξαν με το παράδειγμά τους ότι η πατρίδα και η ελευθερία κίνται πέραν του θανάτου και η θυσία για την προάσπιση των αξιών αυτών δεν είναι θάνατος,
είναι υπέρβαση της ζωής, είναι αθανασία. Σήμερα, σε μέρες δύσκολες για την εθνική μας πορεία, να ξανασκύψουμε πρέπει μέσα στα φώτα της ιστορίας μας και να σφυριλατήσουμε το πνεύμα της αντιστάσεως και της καρτερίας για αγώνα ανυποχώρητο, για μια λύση στο εθνικό μας θέμα έντιμη, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα μιας αποστρικοποιημένης ομοσπονδιακής κυπριακής δημοκρατίας. Μια λύση που θα εγγυάται την επιστροφή των προσφύγων στις προγονικές τους αιστείες και θα κατοχυρώνει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ατομικές ελευθερίες για όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτού του τόπου, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένιους και Λατίνους. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. 45 χρόνια μετά την τουρκική κακουργία του 1974, ίσως να ακούνται ουτοπιστικά αυτά που σας λέγω. Αλλά εδώ θα ήθελα να επικαλεστώ μια ρίση ενός μεγάλου συγγραφέα, δραματουργού, ποιητή και σκηνοθέτη του 20ου αιώνα, του Μπέρτολντ Μπρέχτ, ο οποίος είχε πει τα εξής σοφά που ισχύουν πάρα πολύ για την Κύπρο μας σήμερα. Αν αγωνιστούμε, μπορεί και να χάσουμε. Αν δεν αγωνιστούμε, είμαστε ήδη χαμένοι. Το τρίτο και πολύ κέριο δίδαγμα είναι το δίδαγμα των ελληνικών παραδόσεων. Γύρω στο 1821 και οι μάρτυρες της 9ης Ιουλίου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν ή μαρτύρησαν όχι μόνο για την ελευθερία τους, αλλά και για την ιστορία τους, τη θρησκεία τους, τις παραδόσεις τους και τον πολιτισμό τους. Σήμερα που η εμπορική και τεχνολογική παγκοσμιοποίηση μαζί με την ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 400 εκατομμυρίων ανθρώπων δημιουργούν κινδύνους πολιτιστικής αφομοίωσης και αλλοτρίωσης της εθνικής μας ταυτότητας και κινδύνους απώλειας της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, της ιστορικής μας μνήμης, της γλώσσας μας, της θρησκείας μας, των παραδόσεων μας και των πολιτισμού μας. Είναι επίγον να κρατήσουμε μέσα μας ζωντανό και ζωπιό το παρελθόν μας, την ιστορική μας μνήμη, την ελληνορθόδοξη πίστη μας, τη γλώσσα μας και τις παραδόσεις μας. Δυστυχώς όμως, στις μέρες μας, το έλλειμμα ελληνοχριστιανικής ανθρωπιστικής παιδείας οδήγησε σε ένα επίπεδο ηθικής παρακμής με όσα απίστευτα και θλιβερά βιώνουμε σήμερα, όπως την εγκληματική κακοποίηση της γλώσσας μας, την διαστρέβλωση της ιστορίας μας και τις ανίερες επιθέσεις εναντίον της Ορθοδοξίας μας. Σήμερα, από πολλούς η Ορθόδοξη πίστη θεωρείται αποβλητέα ποσότητα και χαρακτηρίζεται σαν υπόθεση του παρελθόντος και παρηγοριά των γερόντων. Σήμερα το μάθημα των θρησκευτικών σιγά σιγά εξοπλίζεται από τα σχολεία. Η κοινή προσευχή της Δευτέρας και ο παραδοσιακός κοινός εκκλησιασμός των μαθητών σιωπηρά καταργήθηκαν και οι λειτουργοί του υψίστου περιφρονούνται σήμερα και χλεβάζονται. Ας συμβούλευε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τους νέους σε λόγο που εκφώνησε στις 7 Οκτωβρίου 1838 στην Πνίκα, λέγοντας τα εξής: «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια θρησκεία». Ποιος όμως ακούει σήμερα μέσα σε αυτή την ηθική εξαχρίωση των καιρών μας αυτόν τον ήρωα των ηρώων του 21, τον αρχιστράτηγο Κολοκοτρώνη? Δυστυχώς η απάντηση είναι ουδής. Αλλά και ο εξωστρακισμός της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που μας συνέδεε με τις γλωσσικές μας ρίζες και άλλες διαστάσεις του πολιτισμού μας απέβει ολέθριος, πλήττοντας κέρια όχι μόνον την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και την έλληνο-χριστιανική παιδεία. Κατάπτυστοι της ιστορίας έχουν απομείνει οι εμπνευστές της μεταρρύθμισης του 1976 επί Υπουργείας Ράλλη για τη σαρωτική εξαφάνιση των αρχαίων ελληνικών από τα σχολεία.
Σήμερα εδώ στην Κύπρο υπάρχει μια προσπάθεια των λεγόμενων νεοκυπρίων αποχρωματισμού της ελληνικής ιστορίας και παιδείας και ενόθευσης του εθνικού φρονήματος των ελληνοκυπρίων με την παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας με διάφορους τρόπους, ώστε να μην καλλιεργείται στο εξής η ελληνική εθνική συνείδηση και η χριστιανική πίστη στους μαθητές, αλλά η συνείδηση ότι ως Κύπριοι ανήκουμε στο δικό μας έθνος κράτος, την Κύπρο. Επιδιώκουν δηλαδή τον σταδιακό αφελληνισμό της Κύπρου. Μπροστά σε αυτό το ανοσιούργημα που επιχειρείται, οφείλουμε να προβάλλουμε όλη αντίσταση με προεξάρχουσα την Εκκλησία. Ο αγώνας για τη συντήρηση της εθνικής μας ταυτότητας είναι εξίσου ιερός με τον αγώνα για την προάσπιση και την απελευθέρωση των τουρκοπατημένων εδαφών μας. Σας καλώ λοιπόν όλους να συμπαραταχθείτε στον αγώνα για μια παιδεία που ως βασικό στόχο θα έχει την καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης και της χριστιανικής πίστης. Στην αρμονική σύζευξη της χριστιανικής πίστης και του ελληνικού πνεύματος πρέπει να ξαναοικοδομήσουμε την παιδεία μας, γιατί αυτή η σύζευξη έδωσε την δύναμη να επιζήσουμε και ως φιλή και ως θρησκεία μέσα στους αιώνας. Η Κύπρος στην τρισχυλιτή ιστορία της πολλούς αφέντες άλλαξε. Δεν άλλαξε όμως καρδιά. Η καρδιά της χτυπούσε, χτυπά και θα χτυπά πάντοτε ελληνικά. Μπορεί για αιώνες. Μπορεί για αιώνες τούτα τα χώματα της Κύπρου τα ιερά να τα διαφέντευε η σκλαβιά, μα ελληνικός και αδούλωτος μέσα της έμεινε και ο σπόρος και ο λόγος και η λαλιά της. Κλείνω την ομιλία μου με τους αθάνατους στίχους του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, που συγκεφαλαιώνουν μέσα τους το μεγαλείο του 21 και το φρονηματισμό των επερχόμενων γενεών. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21.